πρέπει να συνεργαστεί ο κόσμος με την υπηρεσία, στην Ήπεθρο, οι αστεί, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ούτως ώστε να αποφύγουμε το λάθος. Το μάτι, από ένα λάθος ενός συμπολίτη μας εκεί, έκαψε 2.000 σπίτια και 100 ανθρώπους. Γιατί το μάτι έγινε στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει στην Κρήτη. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι αρμόδιοι εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου στο νησί μας, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της αυξημένης βλάστησης, η οποία θα αρχίσει να μετατρέπεται σε καύσιμη ύλη με τις ψηλές θερμοκρασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και τη ζωή των κρητικών. Την 1η Μαΐου ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Η φετινή αντιπυρική περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Λόγω των πολλών βροχοπτώσεων έχουμε πολύ υψηλό χόρτο στην Ήπεθρο, άρα έχουμε πολύ καύσιμη ύλη. Άρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Κάποια στιγμή το καλοκαίρι θα έρθει, θα ξεραθούν όλα. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι έτοιμες. Θα πρέπει να υπάρξει κανείς ζώνη προστασίας γύρω από τους δρόμους, δηλώνει η Μαρία Κοζηράκη, η οποία παράλληλα τονίζει την ανάγκη κινητοποίησης τόσο της περιφέρειας Κρήτης, όσο και των Δήμων για τον καθαρισμό παρόδειας βλάστησης. Όπου τμήματα των λωρίδων των δρόμων έχουν καλυφθεί με φυτά και με βλάστηση, οι οποίοι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξαλείφεται η υγρασία, θα ξεραθούν τα φυτά αυτά, θα υπάρχει μεγάλη καύσιμη ύλη που αν δεν απομακρυνθεί, θα είναι ένας πόλος όπου μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να λάβει μεγάλες διαστάσεις. Οπότε θέλει και ιδιαίτερους καθαρισμούς και έργα. Η υπηρεσία μας σχεδιάζει με το ακραίο σενάριο για να είμαστε έτοιμοι. Άρα έχουμε ένα σχεδιασμό για ακραίο καλοκαίρι. 870 πυροσβέστες στην Κρήτη θα δώσουν μάχη με τις φλόγες, δύο ελικόπτερα θα καλύπτουν από αέρο στο νησί, ενώ πολύ σύντομα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα ενισχυθούν με εποχικό προσωπικό. Ενώ άμεσα ξεκινούν περιπολίες στην Ήπεθρο για τις πυρκαγιές. Επίσης πρέπει να γίνουν από τις δασικές υπηρεσίες και την πυροσβεστική κλιμάκια έτσι ώστε θα περιπολούν στην Ήπεθρο καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, έτσι ώστε να προστατευτούν περιοχές που φέρουν ένα ειδικό φορτίο για την δυνατότητα έναρξης πυρκαγιάς, ευαίσθητα οικοσυστήματα και περιοχές. Βλέπουμε ένα πρόγραμμα πληροφορικής που έχει το Σώμα σε όλη την Ελλάδα και εμείς ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη βλέπετε σε real time χρόνο την κίνηση των οχημάτων σε όλη την Κρήτη. Μπορούμε να δούμε, βλέπουμε το κάθε ένα αυτοκίνητο ποιο είναι, πού κινείται, σε ποιο δρόμο κινείται και με τι ταχύτητα κινείται. Τη συνεργασία του κόσμου ζητά ο κ. Λαγουδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην καμπάνια ενημέρωσης που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα με στόχο τη μείωση των περιπτώσεων πρόκλησης πυρκαγιών από αμέλεια. Τα πρόστιμα είναι πολύ ψηλά, ξεκινάνε από 500 ευρώ και φτάνουν τις 60.000 ευρώ. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να αντιδικούμε με τον κόσμο. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία του κόσμου και γι' αυτό είμαστε εδώ και θέλουμε τη συνεργασία του κόσμου για να πετύχουμε.